Χαίρομαι. Όπως είναι γνωστό, τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους λογαριασμούς ίδρυψης, αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλης Παναγίας. Συγγνώμη, Παναγίας. Υπάρχουν δύο λίστες τις οποίες έχετε στις εισηγήσεις σας και οι οποίες η μία αφορά 410 άτομα και ένα ποσό συνολικά 65.167,98 δημοτών μας, οι οποίοι μας προσκόμισαν τις αποδείξεις τους, εξοφλητικές αποδείξεις, χειρόγραφες, με σφραγιδάκι του εισπράκτορά μας, του εισπράκτορα του Δήμου, από τις αρχές του 2000 μέχρι και το προηγούμενο έτος. Αυτό το ποσό σήμερα αυξήθηκε κατά 1.478,02. Έχω μια συμπληρωματική κατάσταση. Επίσης υπάρχει μια δεύτερη λίστα, την οποία σας έβαλα στις εισηγήσεις σας, 308 συνδημοτών μας, ένα ποσό 87.074,84 που αφορούν αιτήματα, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις συνδημοτών μας χωρίς αποδείξεις. Για να καταλάβετε, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος δημότης έχει για κάποια αίτια απόδειξη και για κάποια άλλα δεν έχει. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν για κανένα έτος. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι τα τυπικότατοι, μας προσκόμισαν τις αποδείξεις τους και είναι εντάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για 155.000 ευρώ και μια λίστα που διαρκώς αυξάνεται, αν και μειωμένη, δηλαδή πιστεύω ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, έχει γίνει μια τεράστια κινητοποίηση και νομίζω ότι λίγες είναι οι περιπτώσεις που δεν έχουν καταγραφεί. Και υπάρχουν τρία χωριά, και μάλιστα το ένα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του Δήμου, που πραγματικά είναι αναστατωμένα και πρέπει να δώσουμε λύση. Πόσο μάλλον δε τη στιγμή που αύριο τελειώνει μία ρύθμιση στην οποία θα μπορούσαν να βάλουν τις πραγματικές τους οφειλές, και βέβαια ευελπιστούμε όλοι ότι θα υπάρξει μία παράταση σε αυτή τη ρύθμιση για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση και για τους δημότες της Δημοτικής Ενότητας Παναγίας. Στην εισήγηση της, που κάνουμε και μετά από πολλή συζήτηση και ψάξιμο του θέματος, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό που θα ήθελα να εισηγηθώ στο σώμα είναι ότι για τις μεν περιπτώσεις των 65.167,98 των 410 συνδημοτών μας που υπάρχουν οι αποδείξεις, σύν όλα τα υπόλοιπα παραστατικά και νομιμοποιητικά που τους ζητήσαμε, να αποφασίσουμε σήμερα την διαγραφή αυτών των χρεώσεων. Να απαλλάξουμε δηλαδή από την ταλαιπωρία τουλάχιστον τους τυπικούς συνδημότες μας. Για το υπόλοιπο ποσό, το 87.074,84 συν τα 4.653,49 που μας ήρθαν σήμερα, των 310 και πλέον συνδημοτών μας, να αναθέσουμε, και ήδη το έχουμε κάνει στην Οικονομική Επιτροπή που προηγήθηκε, εφόσον βέβαια δοθεί η εντολή και από το σώμα, μια γνωμοδοτική έκθεση σε νομικό, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να έχουμε και μια τέτοια βεβαίωση προκειμένου να το φέρουμε στο επόμενο συμβούλιο. Και πιστεύω ότι αν παραταθεί η ρύθμιση, να επισπεύσουμε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα και σε αυτούς, γιατί όχι, να μπουν στην ρύθμιση για το υπόλοιπο των οφειλών τους. Αυτό είναι το θέμα εν ολίγης, και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι για τις μέρες 65.000 έχει διεξαχθεί από το Δήμο ΕΔΕ ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για το όλο ζήτημα. Η ΕΔΕ ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου και το επόμενο βήμα είναι να συλληφθεί η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, που
έχει πειθαρχικό πλέον ρόλο. Άρα λοιπόν μιλάμε για την εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται και από την αντιπολίτευση και από την αντιπολίτευση, για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της διαδικασίας και αν θα υπάρξουν ποινικές κυρώσεις. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Τοποθετήσεις. Για μισό λεπτό, κύριε Κατσαβάκη. Άλλος, πέρα από κύριο Κατσαβάκη, κύριο Σπάχτας. Ο κύριος Γιουβανάκης. Κλείνει ο κατάλογος. Κύριε Κατσαβάκη, τρώω. Εμείς θα συμφωνήσουμε, εγώ προσωπικά, αλλά και νομίζω ότι θα συμφωνεί με την εισήγηση του εισηγητή. Δεν το έχουμε λέξει το θέμα, αφού το έχετε λέξει, όπως επίσης συμφωνούμε να αποδοθούν τα δέοντα σε όποιον έγινε υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία. Ό,τι προβλέπει ο νόμος, να ακολουθεί η διαδικασία νομιότητα. Ο κύριος Πάφτας έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αδύνατο να μελετήσει κανείς αυτό το όγκο των στοιχείων, δεν τα έχουμε. Νομίζω όμως ότι η ΕΔΕΗ είναι σε εξέλιξη, όπου έχει ολοκληρωθεί από ό,τι είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε βάθος όσο μπορούμε τέτοιες περιπτώσεις, να μην αφήσουμε κανένα ερωτηματικό να πλανάται, να χυθεί άπλητο φως τα πάντα, να ζητήσουμε τη γνωμοδότηση και το νομικό μας σύμβουλο να είμαστε κατοχυρωμένοι σε όλα τα επίπεδα για όλα τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος ηγητής. Και βεβαίως είναι καλά τέτοια ζητήματα έτσι, να τα αναδεικνύουμε για να μην, και για πραγματισμό και να αποφευχθούν τα αγροσυλλογικές περιπτώσεις. Το καλό είναι να, ότι στην πρώτη-δεύτερη φάση, εγώ δεν κατάλαβα έτσι, αντιδήμαρχε, το δεύτερο μέρος, δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Γι' αυτό θέλουμε και την γνωμοδότηση του νομικού μας σύμβουλου. Ωραία, να έχουμε και την γνωμοδότηση του νομικού μας σύμβουλου και να προχωρήσουμε στη συνέχεια και στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ τον κύριο Πάχτα. Κύριε Γιουβανάκη, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι σε πόσο μεγάλο διάστημα έχουν γίνει αυτά εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει από το 2002 κάποιες ημερομηνίες, 2003, φτάσαμε στο 2015 να συζητάμε για χρέη τα οποία είναι πολλών ετών. Ο υπάλληλος συγκεκριμένος, ο οποίος είχε την υπόθεση στα χέρια και φαίνεται ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, ήταν δυνατόν να συνεχίζει να εργάζεται μέχρι τις 14, μέχρι το τέλος Αυγούστου, μέχρι 29 Αυγούστου μάλλον, που ανέλαβε η νέα διοίκηση? Τι κάναμε λοιπόν, ρωτάω τον κύριο Δήμαρχο, τον πρώην, τον κύριο Πάχτα. Γιατί αφήσαμε να εξελιχθεί αυτή η αδικία στους πολίτες του Δήμου μας? Αυτό. Έχω καμία πληροφόρηση και μία ενημέρωση, εμείς πρώτη φορά το ακούμε. Για το συγκεκριμένο δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Όσο ήμασταν εμείς στη Δημοτική Αρχή, δεν είχαμε καμία απολύτως καταγγελία από πουθενά. Δηλαδή το θέμα αυτό, το 2002 και δεν ξέρω τι μπορώ να πω τι γίνεται, αλλά σε σχέση με την περίοδο δική μας, για αυτό που ξέρω ότι είναι σε εξέλιξη με την ενημέρωση προσταμένη πριν από λίγες ημέρες της Οικονομικής Υπηρεσίας, το έμαθα από την κυρία προσταμένη εδώ και περίπου λίγες ημέρες, δεν έχω σαφή εικόνα και δεν είχε πέσει στην αντίληψη των υπηρεσιών των δικών μας. Δηλαδή δεν είχα από την υπηρεσία του Δήμου κάτι. Εμείς δεν είχαμε, όσο ήμασταν Δημοτική Αρχή. Εγώ αυτό που έχω να επισημάνω, δεν μπορώ ούτε να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω με τον πρώην Δήμαρχο. Εγώ αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι το πρόβλημα έσκασε όταν με εντολή δική μου εστάλησαν λογαριασμοί σε όλους τους δημότες του Δήμου μας, όπου πάνω αναγραφόταν το οφειλόμενο προηγούμενο υπόλοιπο. Αυτό, κύριε Δήμαρχο, πάντα υπήρχε. Σε όλα τα τέλη γίνεται και αποχέτευση. Πάντα, όταν στέλνετε η βεβαίωση για τα νερά ή την αποχέτευση, πάντα φαίνεται ότι όσοι φυλές υπάρχουν, καταγράφονται, είναι μέσα στο σύστημα, βγαίνουν αυτόματα. Θέλω να πω στον πρώην Δήμαρχο ότι αν
και πριν τις 31 οδόου υπήρχαν αναγραμμένα τα υπόλοιπα των προηγούμενων ετών, πώς είναι δυνατόν να μην είχε σκάσει το πρόβλημα τότε, διότι μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή από την πρώτη ημέρα που εστάλησαν οι λογαριασμοί σε Μεγάλη Παναγία, Πυργαδί και Αγωμάτι, έγινε στο Δημαρχείο ένας χαμός. Εγώ αυτό, όπως και ο κάθε νοήμων μπορεί να συμπεράνει, είναι ότι ή δεν γράφατε τα υπόλοιπα των προηγούμενων ετών ή κάποιος τα άλλαζε. Δύο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Όχι, δυστυχώς, αν και κάθε φορά είναι εδώ, σήμερα δυστυχώς έτυχε κάτι στην αγαπητή μας Κατερίνα και δεν είναι εδώ. Αν θέλετε κάτι τώρα, την πάσα σας. Αν ήταν υποστημένη της οικονομικής υπηρεσίας, θα μπορούσε να μας επιδόσει αυτά που λέμε. Ότι αυτή είναι μέσα από το σύστημα αυτόματα. Οπότε θα το ξαναπούμε. Νομίζω ότι μετά την εκτελεστική δήμαρχε, που θα μπορούν να ακουστούν και ονόματα και διευθύνσεις, θα μπορούμε να κάνουμε αυτή η κουβέντα πιο ανοιχτά και πιο καθαρά. Να πω μια κουβέντα μόνο για την ουσία του πράγματος και που αφορά τους δημότες. Υπάρχει μια ρίση που λέει καλύτερα να καταδικαστούν να αθωωθούν 1000 ένοχοι παρά να καταδικαστεί ένας αθώος. Άρα εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να απαλλάξουμε τους δημότες από τα τέλη, έστω κι αν μέσα σε αυτούς απαλλάσσονταν και κάποιοι οι οποίοι εξ συστήματος δεν έχουν πληρώσει. Γιατί δεν θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι δημότες λένε ψέματα και κάνουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρώσανε. Το πρόβλημα όμως που είναι και θέλουμε την νομική κάλυψη, γιατί απαγορεύεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά βούληση να απαλλάξει ανθρώπους από τέλη. Και έχουν πολλά δημοτικά συμβούλια, παίρνοντας ίσως δίκαιες αποφάσεις, έχουν κατηγορηθεί και έχουν σταλεί στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν λέω ότι εμείς θέλοντας να εξυπηρετήσουμε τους δημότες, θα το ψάξουμε όσο μπορούμε, χωρίς να σημαίνει ότι στο τέλος θα το καταφέρουμε. Γιατί πραγματικά υπάρχει δικιά μας η βούληση και αν ήταν στο χέρι μας, πραγματικά δεν θα έπεφτε έξω ο Δήμος εάν 60-70 χιλιάδες προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα θέμα με τους δημότες, λέγαμε ότι δεν εισπράχθηκαν ποτέ και θα τα απαιτήσουμε αν τα απαιτήσουμε από το συγκεκριμένο υπάλληλο. Όμως θα πρέπει να ψαχτεί αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μην είμαστε εμείς μετά οι κατηγορούμενοι για αυτό που πρόκειται να γίνει. Και γι' αυτό το μισό κομμάτι το αφήσαμε για την επόμενη φορά. Επίσης να καταλάβουμε ότι το θέμα ήρθε έτσι στα γρήγορα, γιατί τώρα παραδόθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ, πριν 2-3 μέρες δηλαδή που στάλθηκε η πρόσκληση, και επειδή αύριο τυπικά λύγει η προθεσμία για να τακτοποιηθούν αυτό το ότι μπορούν να απαλλαγούν από προσαυξήσεις κλπ, ο διακανονισμός δηλαδή, 26 λύγει, να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να τακτοποιηθούν, αφού τους απαλλάξουμε από το άδικο μέρος, να έρθουν να τακτοποιήσουν τα υπόλοιπα, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιος που είχε πληρώσει ένα λογαριασμό και του λέγαμε ότι δεν τον πλήρωσε, δεν ήρθε να πληρώσει και τον επόμενο. Άρα να συνεχίσουν αυτοί, έχουμε και την πληροφόρηση ότι έτσι κι αλλιώς θα δοθεί παράταση, αλλά δεν είναι σίγουρο γιατί οι παρατάσεις ανακοινώνουν την τελευταία μέρα. Έτσι λοιπόν τουλάχιστον αυτοί που είναι οι 400 τόσοι πόσο είναι, να έρθουν να τακτοποιήσουν τις ωφελές τους και για τους υπόλοιπους θα δούμε τι θα γίνει και αν χρειάζεται θα συνεδριάσουμε πριν τη λήξη της πιθανής παράτασης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτόν το θέμα. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπεις μία κουβέντα ακόμη, ναι, έχουμε περάσει το θέμα και από τα τοπικά συμβούλια, γιατί είναι πολύ σημαντική και η γνώμη των τοπικών συμβουλίων που γνωρίζουν και τους ανθρώπους από κοντά. Να πω ότι των μεν πυργαντικών ήταν πολύ λίγες περιπτώσεις και αποφασίστηκε ομόφωνα η διαγραφή των τελών ίδρυυσης. Στην Παναγία υπάρχει ένας διαχωρισμός και λέει η απόφαση πρώτον όσοι δημότες έχουν αποδείξεις και φαίνονται στο σύστημα ότι δεν πλήρωσαν να απαλλάσσονται από το χρέος. Δεύτερον, όσοι δημότες φαίνονται ότι χρωστούν ορισμένα έτη ενώ όλα τα υπόλοιπα έτη είναι πληρωμένα και έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρωστούν, απαλλάσσονται. Τρίτον, όσοι δημότες φαίνονται ότι χρωστούν όλα τα έτη και έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρωστούν ή δεν έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση, αυτοί πρέπει να ελεγχθούν.
Και τέταρτον, σε όσους κατοίκους χρωστάει ο Δήμος και να γίνει συσφυσμός και να τακτοποιηθούν. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, άρα συμφωνούμε, πιστεύω, με το γεγονός ότι για την δεύτερη κατηγορία πρέπει να το δούμε το θέμα πιο προσεκτικά. Στο ίδιο συμπέρασμα, να μην σας καθυστερώ, καταλήγει και η τοπική κοινότητα Γωματίου που λέει ότι με την επιφύλαξη στον πίνακα με τις υπεύθυνες δηλώσεις να εξεταστεί το σκεπτικό της κάθε υπεύθυνης δήλωσης και του γεγονότος ότι κάποιες συγκεκριμένες οφειλές είχαν καταληφθεί με έναν τρόπο κλπ. Κλπ. Ουσιαστικά καταθέτω στο σώμα, στο Προεδρείο, τις τρεις αποφάσεις των δικών συμβουλίων. Πιστεύω ότι συνάδουν με την απόφαση που εισηγούμαστε για σήμερα. Καλά, να έχουμε και την νομική κάλυψη. Λοιπόν, συμφωνούμε ομόφωνα με τη γνωμοδότηση, νομικών για το τι θα γίνει μελλοντικά σε δεύτερη φάση. Πάμε στο 19ο θέμα.